να δώσει το κελπνό 6 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια, 12 εκατομμύρια, 13 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο διαφημιστική δαπάνη σε μια σειρά από κανάλια, σταθμούς και site για να έχουν το μπάνερ του κελπνό, για να βάζουν υγειονομικά μηνύματα τα οποία πρέπει να προβάλλονται δωρεάν για τον καρκίνο της κυρίας Τουρνάρα και όλα αυτά, ας πούμε. Δεν πρόκειται να το κάνουμε εμείς αυτό. Έτσι. Πώς και επειδή δεν το κάνουμε, ναι. Μόνο το... Κοιτάξτε, πώς θα έχουμε ανακοινώσει και στη Βουλή. 870 συμβάσεις υπεγράφησαν από Οκτώβριο του 2013 μέχρι Νοέμβριο του 2014. 870 συμβάσεις, ναι, σε διάφορα site ΜΜΕ ανά την Ελλάδα, στα οποία δίνανε 15.000, 5.000, 20.000, 60.000. Για προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων του κελπνό. Αυτά είναι υγειονομικά μηνύματα τα οποία πρέπει για να δημοσιεύσουν άρθρα. Να δημοσιεύσουν για δημοσίευση ενός άρθρου που ο τίτλος ήταν «Πολιομιελίτιδα στη Συρία». Στη Συρία. Mm. Πήρε 20.000 ευρώ η εφημερίδα του Κουρτάκη. Τα παραπολιτικά, αν θυμάμαι καλά, ήταν, ήταν το, η εφημερίδα αυτή. Λοιπόν, ή να παίρνουν κάτι σαν δεν τα ξέρει η μάνα τους. Δεν τα ξέρει η μάνα τους, έτσι. Να παίρνει 15.000, ας πούμε, το τρίμηνο ή 10.000 το μήνα για να βάζει το μπάνερ του κελπνό. Έχω ανακοινώσει και εκείνο που δεν ξέρουμε και ποιο. Το Βελόνα και Κλωστή. Έπαιρνε, λέει, 5.000 το μήνα για να βάζει το μπάνερ του κελπνό. Ποιος είναι από πίσω, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Βελόνα, έτσι, και Κλωστή. Βελόνα και Κλωστή. Λοιπόν, Γαϊτανάκι, παίζαν τα λεφτά, έτσι, του ελληνικού λαού. Αυτό, αυτό εμείς δεν το ξανακάνουμε, κύριε Αρβανίτη. Δεν το κάνουμε, τι να κάνουμε. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο πόλεμος εδώ πέρα. Άμα τους τα είχαμε δώσει όπως τους τα δίνανε οι προηγούμενοι, έτσι, θα μας λιβανίζαν από το πρωί στο βράδυ. Αυτό που έχει γίνει στην υγεία αυτά τα τρία χρόνια, έτσι, αυτό που έχει γίνει στην υγεία, είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Να, πήραμε ένα σύστημα σε κατάρρευση, πήραμε ένα σύστημα το οποίο χρώσταγαν τα νοσοκομεία 31/12/14 735 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν δίνανε ό,τι είχαν στα ταμεία τους, θα χρωστάγανε και άλλα 735. Και φτάσαμε το 2018 να έχουν πλεόνασμα 370 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό, κοίτα πέρα. Αυτό σημαίνει, τι, κοίτα πέρα. Τι σημαίνει, ότι πρώτον υποχρηματοδοτούνταν το σύστημα συνειδητά, πώς και δεύτερον υπήρξε μια τεράστια... Πώς αυξηθήκε η χρηματοδότηση στη δημόσια υγεία, μέσα στα χρόνια από το 4,53% του ΑΕΠ στο 5,27% του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ είναι περίπου, για τα δημόσια νοσοκομεία μιλώντας, είναι περίπου 1 δις παραπάνω δαπάνη. Και για τον ΕΟΠΗ, που εδώ είναι επίσης μια τεράστια, ας πούμε, που έγινε, παραλάβαμε τον ΕΟΠΗ με 2 δισεκατομμύρια και 160 εκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη. Αυτή τη στιγμή έχει λιγότερα από 200. Ποιος το λέει? 200 εκατομμύρια. Ακριβώς. Τίποτα δεν έχει πρακτικά. Παραλάβαμε έναν ΕΟΠΗ να εισπράττει από τα ασφαλιστικά ταμεία 3.480 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα εισπράττει 4.670. Γιατί έχει πέσει ανεργία. Γιατί είναι πλεονασματικός ο ΕΦΚΑ και μπορεί και τα δίνει και δεν κρατάει τα λεφτά της περίθαλψης για να πληρώνει συντάξεις. Αυτό σημαίνει και αυτό ότι... και δεν θα κοπηγεί συντάξεις εδώ μεθαύριο. Θα ρωτήσω γι' αυτό. 1 δισεκατομμύριο και πήγε, λοιπόν, αυτό σημαίνει πολιτική στον χώρο της υγείας, αλλά σημαίνει και μείωση σπατάλης, όπως μου λέτε. Τεράστια. Αλλά προσέξτε, θα το πω και σε εσάς και το λέω και στον ελληνικό λαό. Αν η... η πυραμίδα της διαφθοράς είναι αυτή εδώ, είναι αυτή εδώ. Αυτά τα τρία χρόνια έχουμε καταφέρει, γιατί το σύστημα είναι πολύ βαθιά δεμένο, πολύ πολυπλόκαμο, με πολλές άκρες, με πόλεμο. Καταφέραμε, αν είναι αυτή η πυραμίδα, να φτάσουμε εδώ. Φέτος έχουμε κατέβει και λίγο παρακάτω. Υπάρχει πολύ πράγμα ακόμα. Υπάρχει πάρα πολύ πράγμα ακόμα. Και με την ενεργοποίηση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών, ας πούμε, που τελειώνει κάποιους πρώτους μεγάλους διαγωνισμούς, κάνουμε από τον κάθε ένα διαγωνισμό, κάνουμε εξοικονόμηση πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έχουμε κάνει διάφορα τέτοια. Έχουμε κόψει, να το λέω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, έχουμε κόψει τη μίζα και τη μάσα στην κορφή του συστήματος. Υπάρχει ακόμα πράγμα παρακάτω, έτσι, το οποίο πρέπει να οργανωθεί και να δικτυωθεί σε όλα τα σημεία του συστήματος. Πώς... Και ξέρετε, είναι πάρα πολλά. Πάω σε διαφημίσεις, συγγνώμη λίγο, γιατί... και ερχόμαστε σε λίγο. Οπ, καλώς τα παιδιά. Ερχόμαστε σε λιγάκι.